την ενόχληση της Τουρκίας για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρωσία και τις δηλώσεις στήριξής του στην Κύπρο του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν, αποτυπώνει σήμερα ο τουρκικός τύπος. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον πτέρυγο εναποστρατεία και αμυντικό αναλυτή, κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη. Καλησπέρα, κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα, κύριε Κινέζου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πώς βλέπετε τα ελληνοτουρκικά θέματα με δεδομένο και την οικονομία της Τουρκίας, της γείτονος δηλαδή, και την Κυπριακή ΑΟΣ και τη γενικότερη ενόχλησή της και για την επίσκεψη, τη συνάντηση μάλλον Μητσοτάκη-Πούτιν? Θα πρέπει να πούμε το εξής, επειδή τελευταία ακούμε από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πολλοί αναλυτές και δημοσιογράφοι ότι η Τουρκία καταραίει, ότι η Τουρκία αποδυναμώνεται και όχι μόνον αυτό, ότι συνδέουν αυτή την αποδυνάμωση της Τουρκίας, κυρία Κινέζου, με τη μείωση του κινδύνου της απειλής από πλευράς της Τουρκίας. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Διότι η Τουρκία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή μία νομισματική κρίση, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πτωχεύσει, ότι θα καταρρεύσει η Τουρκία. Άλλωστε, κανένα κράτος στον κόσμο μέχρι τώρα δεν είχε καταρρεύσει όταν είχε μία αντίστοιχη νομισματική κρίση. Άλλωστε, η Τουρκία είναι μια οικονομία πολύ βαθύτερη. Δεν στηρίζεται μόνο στην πραγματική οικονομία. Έχει οικονομία από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου όταν συνεργαζόταν με τον ISIS. Έχει οικονομία από τον πρωτογενή τομέα, όπου η Τουρκία τελευταία έχει αυξήσει πάρα πολύ τις εξαγωγές της και έχει δώσει μεγάλη έμφαση. Και δεν εξάγει μόνο στην Ευρώπη, εξάγει και στις άλλες χώρες όπως είναι στις αραβικές χώρες και παντού. Και επίσης έχει μια οικονομία η οποία έχει χρήμα από την εξαγωγή των μήνα επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία κατασκευάζει η ίδια. Και βλέπουμε ότι έχουν αγοράσει η Πολωνία, έχει αγοράσει το Αζερβαϊτζάν, στην Ουκρανία έχει δώσει και είναι ένα θέμα αυτό και μια διένεξη με την Ρωσία και τον Πούτιν. Η Σαουδική Αραβία πρόκειται να αγοράσει, η Ινδονησία κλπ. Άλλωστε, αν δούμε τα στοιχεία, η Τουρκία, οι τράπεζες μάλλον της Τουρκίας δεν είναι τόσο πολύ εκτεθειμένες, διότι έχουν αποθέματα χρυσού. Η μόνη εκτεθειμένη είναι η Ισπανική Τράπεζα, την οποία αγόρασε πρόσφατα. Επομένως, δεν έχει τόσο οξύ πρόβλημα. Άλλωστε, ο Ερντογάν με την αλλαγή πολιτικής του, επειδή είδε ότι αυτή η πολιτική της υπερέκτασης ή της στήριξης των αδελφών μουσουλμάνων ή αν θέλετε της Χαμάς, που είναι το κόκκινο πανί για το Ισραήλ, απομονώθηκε, δημιούργησε προβλήματα με τις πρώην, ας το πούμε, παραδοσιακές φίλες χώρες όπως είναι ο αραβικός κόσμος, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία. Θέλει αυτή τη στιγμή να τους επαναπροσεγγίσει και υπογράφει και οικονομικές συμφωνίες και εμπορικές συμφωνίες. Το είδαμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το βλέπουμε με το Κατάρ. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε την Κίνα, άρα ο Ερντογάν μαζεύει χρήματα για να τα δώσει κάποια στιγμή στον κόσμο, επειδή οι δικοί του οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι διαμαρτύρονται, επειδή όλη αυτή η κατάσταση ακουμπά την τσέπη. Και όταν ακουμπά την τσέπη στον Τούρκο πολίτη, είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε είναι Έλληνας, είτε οποιοδήποτε, τότε βεβαίως αντιδρά. Γι' αυτό λοιπόν και πριν από μία μέρα, χθες νομίζω, δήλωσε ότι πρόκειται να ρίξει στην εσωτερική αγορά σε τύπου ενίσχυσης των εισοδημάτων των Τούρκων πολιτών 1,5 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά ώστε λάβουμε υπόψη. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι η οικονομία μιας χώρας αποτελεί έναν παράγοντα, θα έλεγα, αποτρεπτικό, η κακή οικονομική κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιθετικότητά της. Ίσα-ίσα το αντίθετο, η Τουρκία και ο Ερντογάν θα γίνει πολύ πιο επιθετικός και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να προετοιμαζόμαστε. Και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνάψει εμείς κάποιες συμφωνίες με την Αγγλία, που είναι μια πολύ σημαντική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την οποία δυστυχώς εμείς μέχρι τώρα δεν την είδαμε, ούτε πέρασε από τη Βουλή από ό,τι έμαθα. Που και εκείνη περιέχει ρήτρα αμυντικής συνεργασίας. Πώς τις χρησιμοποιήσαμε όλες αυτές, πώς τις αξιοποιήσαμε αυτές? Γιατί μένουμε με όλα αυτά που κάναμε και είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες, να μένουμε εγκλωβισμένοι στο δίλημα ότι εγώ δεν προκαλώ, γιατί αυτό λέγεται και αυτό αφήνει να εννοηθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου. Για να μην χρεωθώ, λέει, ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θέλει η Τουρκία. Μα αν συνεχίσουμε έτσι, κάποια στιγμή η Τουρκία θα μας οδηγήσει σε μια
έμπρακτη κατάσταση που ούτως ή άλλως θα θέλουμε, δεν θέλουμε, θα εμπλακούμε. Άρα θα, και πιθανώς να μην είμαστε και προετοιμασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι αυτές τις συμφωνίες να τις αξιοποιήσουμε, να αλλάξουμε μια τακτική, να εφαρμόσουμε μια γεωπολιτική αντεπίθεση, θα έλεγα, κυρία Κινέζου, αρχής αρχομένης με την επίκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και να εκμεταλλευτούμε και την ρήτρα αμυντικής συνδρομής, τη συμφωνία με τη Γαλλία, όπως το άρθρο 3 αναφέρεται ότι αν δεχθεί η Ελλάδα ή η Γαλλία εκατέρωθεν κάποια επίθεση, να πούμε, στην επικράτειά της. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία, επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα, να μεγαλώσουμε την επικράτεια, να αξιοποιήσουμε αυτή την ρήτρα αμυντικής συνδρομής και να στείλουμε ένα μήνυμα αφενός μες στην Τουρκία ότι κοίταξε να δεις, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τις συμφωνίες, και αφετέρου προς την Ευρώπη ότι είμαστε αποφασισμένοι και διατεθειμένοι να διεκδικήσουμε τα δικιά μας. Κυρία Ιατρίδη, πώς είδατε το απόρρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης? Χθες η κυρία Μπακογιάννη το παρέδωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής. Θεωρείτε ότι εμπεριέχει αναπτυξιακά έργα που θα φέρουν την πολυπόθετη ανάπτυξη στη Θράκη? Καταρχάς να πούμε το εξής. Ξεκινώ από το καλό, ότι ναι, επιτέλους βγήκε το πόρισμα. Από την άλλη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα πόρισμα 135 σελίδες που ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, κυρία Κινέζου, και έχουμε, λέει, και άλλα πορίσματα των άλλων κομμάτων. Οπότε οι σελίδες πιθανώς να ξεπεράσουν τις 200-250 ανάλογα. Δηλαδή, έγινε η διακομματική και δεν μπορέσανε να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ένα πόρισμα. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Βεβαίως ευθύνεται η πρόεδρος της Επιτροπής, βεβαίως ευθύνεται η νυν πολιτική ηγεσία του τόπου, η σημερινή κυβέρνηση. Δεν μπορέσαμε ούτε εκεί να συμφωνήσουμε. Και δεύτερον, αναφέρεται στο πόρισμα ότι η επιτροπή αυτή έγινε, ας το πούμε, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αναπτυξιακός, στρατηγικός αναπτυξιακός συνδυασμός για την Ανατολική, σχεδιασμός Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δηλαδή δεν αναφέρεται μόνο στη Θράκη, αναφέρεται και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη ως, ας το πούμε, περιφερειακή και γεωγραφική ολότητα. Αυτό είναι λάθος. Άλλες ιδιαιτερότητες της Θράκης και άλλες της Ανατολικής Μακεδονίας. Όχι ότι η Ανατολική Μακεδονία δεν έχει προβλήματα, σαφώς έχει προβλήματα, όπως έχει και η Ήπειρος. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει, ποιος ήταν ο σκοπός που έγινε αυτή, ας το πούμε, η περιβόητη και πολυδιαφημισμένη επιτροπή που ελεγόταν και προηγουμένως ότι κανονίσανε κάποιοι να γίνει, ας το πούμε, μια επιτροπή για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της Θράκης? Τι έγινε από όλα αυτά? Αναφέρονται γενικότητες. Κάποια πράγματα, ναι, είναι σωστά. Ποια είναι τα προβλήματα της Θράκης? Υψηλή ανεργία, βεβαίως. Ναι, υπάρχει χαμηλό βιωτικό επίπεδο, υπάρχει το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι τωρινό, κυρία Κινέζου. Δεν τα ξέραμε πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Δεν ξέραμε ότι η Θράκη είναι μία από τις φτωχότερες, τις πιο φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13η στη σειρά? Δεν ξέραμε ότι υπάρχει ανεργία? Δεν ξέραμε ότι υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, ότι έχει απαξιωθεί η γεωργία? Δεν έχει απαξιωθεί ο πρωτογενής τομέας, η αλληλεία? Επομένως όλα αυτά τα ξέραμε και φτάνουμε τώρα στο διατάφτα με ένα πόρισμα 135 σελίδες και μάλιστα δυσνόητο για να μπορεί ποιος θα το διαβάσει. Κάνουμε μια επιτροπή για την επιτροπή για να σκεπτόμεθα, για να συσκεπτόμεθα, να μην σκεπτόμεθα? Και πότε θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Λέει από το Ταμείο. Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι για όλη την Ελλάδα, όχι συγκεκριμένα για τη Θράκη. Δεν αναφέρονται ποια κονδύλια θα πάνε στη Θράκη, ποια κονδύλια θα πάνε στην Ανατολική Μακεδονία. Είναι ένα θέμα το οποίο, έστω και έτσι, μακάρι η κυβέρνηση να το υλοποιήσει, μακάρι τα άλλα τα κόμματα να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να υλοποιηθούν και να γίνουν, ας το πούμε, κάποια πράγματα στη Θράκη, διότι η Θράκη έχει τρομερά προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα τωρινό. Το πρόβλημα είναι παλιό. Δυστυχώς τόσα χρόνια υπήρξαν βουλευτές, υπήρξαν κυβερνήσεις, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για τη Θράκη. Έστω και τώρα, έστω και με αυτά τα δεδομένα, ας γίνει κάτι επιτέλους για τη Θράκη. Κύριε Ιατρίδη, πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του βουλευτή της Ξάνθης, του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ζεμπέκ, κατά τη συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής της Θράκης? Κοιτάξτε, δείτε, το έχουμε πει κι άλλη φορά ότι οι μουσουλμάνοι βουλευτές είναι Έλληνες βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το να κάθονται κάθε λίγο και λιγάκι να προκαλούν είναι απαράδεκτο. Και σε αυτό ευθύνονται και τα κόμματα στα οποία βρίσκονται. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζεϊπέκ τι είπε? Ότι η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος. Σοβαρά? Και είναι κοσμικό κράτος η Τουρκία με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όταν η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική, όταν ζει σε μια χώρα
δημοκρατική και απολαμβάνει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ο κύριος Ζεϊμπέκ της Ελλάδος και της δημοκρατίας σε σχέση με τους αντίστοιχους πολίτες της Τουρκίας, όπου εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, διότι αν στην Τουρκία δεν θα τα έλεγε αυτά ο κύριος Ζεϊμπέκ και ο κάθε κύριος Ζεϊμπέκ. Επομένως, καλό θα είναι να αυτοί οι άνθρωποι να προσγειωθούν και όχι μόνο αυτά και τα κόμματα στα οποία ανήκουν, εάν συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να τους διαγράψουν. Εκ των υστέρων διόρθωσε τα λεγόμενά του. Τι πήγε να διορθώσει, τα διόρθωτα. Και μάλιστα ο κύριος Κατρούγκαλος, επειδή ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζεϊμπέκ, προσπάθησε να τον σώσει, να το πω τρόπο τεινά, ή να τον καλύψει. Είναι τεράστια λάθη. Εάν τα κόμματα βάζουν τέτοιους βουλευτές, μουσουλμάνους, Έλληνες στα κόμματά τους, προκειμένου να πάρουν κάποιους ψήφους, τότε δεν κάνουν καλό στον τόπο. Και θα έπρεπε κατευθείαν και ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός να παρέμβει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να το διαγράψει τον κύριο Ζεϊμπέκ, όπως και κάποιους άλλους. Διότι ο κύριος Ζεϊμπέκ συμμετείχε και στις αντιδράσεις τότε, αν θέλετε, στην πορεία, όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την δίθεν τουρκική μειονότητα Ξάνθης. Ήτανε σε όλες τις συναντήσεις του κυρίου Τσαβούσογλου και όχι μόνο και άλλων Τούρκων αξιωματούχων, όταν μπροστά αυτοί λέγανε για τουρκική μειονότητα και για τουρκική κοινότητα και δεν μίλησε καθόλου. Αυτά είναι απαράδεκτα και νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μια τάξη και πειθαρχία, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και την οποία δεν την βλέπουμε. Χθες και το ΚΙΕΦ, το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο εξέφρασε την απογοήτευσή του για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις δίκαιες απαιτήσεις της τουρκικής κοινότητας. Πώς το σχολιάζετε αυτό που ακούμε για ακόμη μια φορά και τον όριο τουρκική κοινότητα? Τι να πούμε, κυρία Κινέζου, κυρία Σάβλου, είναι γνωστή. Αν δεν της αρέσει να ζει εδώ πέρα, αν θέλει να λέγεται Τουρκάλα, τότε να πάει να ζει στην Τουρκία. Το έχω πει και θα το πω. Κάνει ζημιά όχι μόνο στη χώρα, κάνει ζημιά και στους ίδιους τους μουσουλμάνους οι οποίοι θέλουν να ζουν ειρηνικά. Δεν θέλουν οξύτητες και διαχωρισμού. Αυτό προσπαθεί να κάνει, γιατί η κυρία Ασάβγλου άγεται και φέρεται σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ερντογάν, και αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε τουρκική κοινότητα, ούτε τουρκική μειονότητα. Μία είναι η μειονότητα, είναι η μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία υπέγραψε η Τουρκία, και μάλιστα η Τουρκία επέμεινε να χαρακτηριστεί ως μουσουλμανική μειονότητα. Αυτή είναι η απάντηση, και όποιος δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα, καλό θα είναι έτσι να υποστεί και τις συνέπειες οι οποίες προβλέπονται. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιατρίδη. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.